Είναι συγγραφέας και καθηγητής φιλοσοφίας και τέχνης στο Παρίσι. Τα έζησε τα γεγονότα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλωσορίζουμε. Κύριε Δαβέτα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Προκειμένου να μας εξηγήσετε λίγο πώς έχει η κατάσταση στο Παρίσι, τι είναι αυτά τα περίφημα κίτρινα γυλαίκα, πώς τα βλέπετε εσείς όλα αυτά, πώς τα προσεγγίζετε. Ως ένας άνθρωπος ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος, στο παρελθόν είχατε πολιτευτεί και με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Ναι, υπήρξα υποψήφιος για τις ευρωεκλογές. Για τις ευρωεκλογές, ναι. Ναι. Λοιπόν, για πείτε μας καταρχήν, τι είναι όλα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, να σας πω το εξής, ότι τα γεγονότα είναι σοβαρά. Ναι. Μιλάμε για δύο νεκρούς. Έχουμε νεκρούς. Βέβαια, ένας νεκρός εχθές και ένας νεκρός πριν από μερικές μέρες. Ναι. Οι νεκροί αυτοί βέβαια είναι από διαφορετικές αιτίες, αλλά είναι μέσα στο ίδιο το κίνημα, μέσα στα ίδια τα γεγονότα. Γιατί εμείς ακούγαμε για 133 τραυματίες, αυτό ξέραμε. Για νεκρούς, ναι, δεν ξέραμε. Κοιτάξτε, δεν είναι ο νεκρός ο οποίος χτυπήθηκε από την αστυνομία άμεσα, αλλά είναι ο νεκρός, ας πούμε, στην πρώτη περίπτωση, ο οποίος χτυπήθηκε από οδηγό αυτοκινήτου. Ναι. Μόλις είδε όλο αυτόν τον κόσμο, δεν φρεναρίστηκε, πανικοβλήθηκε και έσπασε το αυτοκίνητο εναντίον των. Ναι. Των διαδηλωτών. Ναι, διαδηλωτών. Ήταν μια κυρία η οποία πανικοβλήθηκε. Τέλος πάντων, αυτό όμως δεν πάβει να είναι νεκρός ο οποίος έχει να κάνει με τα ίδια τα γεγονότα. Και η άλλη περίπτωση? Η άλλη περίπτωση είναι κάποιος ο οποίος τραυματίστηκε και ο οποίος, από ό,τι μάθαμε, πέθανε. Μάλιστα. Τραυματίστηκε στα γεγονότα και πέθανε. Μάλιστα. Τουλάχιστον το ξέρουμε αυτό το πράγμα για χτες το βράδυ αργά, ότι πέθανε. Θα ανακοινωθεί νομίζω και επίσημα σήμερα, κάπως έτσι. Μάλιστα. Το θέμα είναι το εξής, ότι τα γεγονότα είναι σοβαρά. Για πρώτη φορά χτυπήθηκαν σύμβολα, ναι. Η αψίδα του Θριάμβου και διάφορα άλλα σημεία. Χτυπήθηκε η Place Vendôme, που σημαίνει Place Vendôme είναι όλος ο πλούτος. Κυριολεκτικά εκεί βρίσκονται οι πλούσιοι, εκεί βρίσκονται όλα τα κοσμηματοπολία. Δηλαδή χτυπήθηκαν συμβολικά οι γεγονότα και δεν χτυπήθηκαν από μία ομάδα, όπως θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση και ο τύπος, μια ομάδα αναρχικών οι οποίοι συγκεντρώθηκαν ως συνήθως να βάλουν τις κουκούλες και να χτυπήσουν κάποια πράγματα και να χωθούν. Διότι εδώ πέρα βλέπουμε ότι το ρεύμα αυτό το ακολούθησαν όλοι. Μεγάλοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν οικογένειες, είναι άνθρωποι δηλαδή όρημης ηλικίας, ναι. Οι οποίοι χτυπιώνται σώμα με σώμα. Διαβάσαμε ότι αυτά τα περίφημα κίτρινα γυλαίκα, για τα οποία θα μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι, απολαμβάνουν τις αποδοχές του 70%, 73% νομίζω, της γαλλικής κοινής νόμης. 73%. Ναι. 73%. Είναι συντριπτικό το ποσοστό. Συντριπτικό. Τι είναι τώρα αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί μάθαμε ότι ξεκίνησε από δύο φορτηγατζίδες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Τώρα παραμένει σε αυτό το πλαίσιο ή έχει πάρει και άλλα χαρακτηριστικά αυτή η διαμαρτυρία? Αυτή ήταν η αφορμή. Ήταν, αν θέλετε, το πρώτο έναυσμα. Πίσω από αυτό βρίσκονται βασικές ουσιαστικές αιτίες. Η πρώτη αιτία είναι ότι ο Μακρόν είπε άλλα στην προεκλογική περίοδο και άλλα τώρα. Δηλαδή, αναγκάστηκε και άλλαξε πάρα πολλά από τα πλάνα του. Και το δεύτερο είναι ότι πήρε εκβιαστικά τον ψήφο των Γάλλων, διότι βάλαν τους Γάλλους διώχνοντας τον Φιλιόν με, αν θέλετε, με ψευτοκατηγορίες. Όχι ότι δεν ήταν αληθινές, αλλά επί 30 χρόνια ξέρανε ότι η γυναίκα του δούλευε σε ένα μέρος, τέλος πάντων, το οποίο δούλευε λιγότερες ώρες από τις κανονικές. Αυτό δεν είναι αιτία να βγάλεις κάποιον από την κούρσα του υποψηφίου. Ναι. Άρα φαίνεται στα μάτια του κόσμου ότι υπήρξε ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο έβγαλε τη μέση των Φιλιών για να κάνει τους Γάλλους να βρεθούν αντιμέτωποι με το Le Pen ή Μακρόν. Ναι. Δηλαδή ακροδεξιά, το κακό, ή ο Μακρόν, ο οποίος είναι το καλό. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν το βιώνω καλό πια οι Γάλλοι. Μέσα από ένα χρόνο ο Μακρόν έχει ανεβάσει τις τιμές, έχει κόψει τα επιδόματα, ακολουθεί μια πολιτική στην οποία στηρίζει τους πολύ πλουσιούς. Σκεφτείτε ότι αυξάνει τα χρήματα των πλουσίων με νομοθεσία. Δηλαδή τους κόβει τη φορολογία. Μάλιστα. Και μεγαλώνει τη φορολογία του κόσμου. Η μεσαία τάξη υποφέρει τα πάνδυνα στη Γαλλία. Και η μεσαία τάξη, ειδικά στη Γαλλία, ήταν η κινητήριος δύναμη και της επανάστασης γαλλικής και όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχουν συμβεί. Έτσι, και όπως σε όλη την Ευρώπη η μεσαία τάξη, ναι, ήταν ο κορμός ανάμεσα στους δύο ακραίους πόλους, ήταν αυτή η οποία ισορροπούσε. Άρα λοιπόν η παγκοσμιοποίηση, της οποίας εκφραστής είναι ο κύριος Μακρόν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, οδηγεί τα πράγματα σε μια ακρότητα ανάμεσα στους λίγους, στους ολιγάρχες αν θέλετε, και στους πολλούς, οι οποίοι μας θυμίζουν κάποιες φορές, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, αλλά έχουν χαρακτηριστικά από αυτά που περιγράφει ο Βίκτορ Ουγκό στις συγκρούσεις με την εποχή του Γιάννη Αγιάννη. Να σας ρωτήσω. Άρα λοιπόν, ναι,
είναι, να σε ρωτήσω εγώ το εξής. Αυτά τα κίτρινα γυλαίκα, τι ακριβώς θέλουν, δηλαδή πέραν από, το θέμα των καυσίμων, έχουν δημιουργήσει μια πλατφόρμα, ας πούμε, πολιτικών διεκδικήσεων ή... Όχι ακόμη. Όχι. Είναι άτομα τα οποία φαινομενικά ζητούν τη μείωση των τιμών, mm-hmm. αλλά πίσω από αυτό, διότι δεν υπάρχουν, αυτό το καταπληκτικό της υπόθεσης είναι ότι είναι τόσο αυθόρμητο που δεν υπάρχουν αρχηγοί, δεν υπάρχουν κόμματα, και οποιαδήποτε κόμματα προσπάθησαν να τους προσεγγίσουν οι πολιτικοί ηγέτες βρέθηκαν στο περιθώριο. Πάντως τους τοπεύει λιγάκι η κυρία Λεπέν. Και όχι μόνο η κυρία Λεπέν. Δείτε, είναι λάθος αυτό κατά την άποψή μου. Θα σας πω γιατί είναι λάθος. Ναι. Όχι ότι η κυρία Λεπέν δεν σκοπεύει, αλίμονο. Ναι. Αυτοπροσκλήθηκε. Η πρώτη που αυτοπροσκλήθηκε στο ναι. πολιτικό debate ήταν αυτή. Το θέμα είναι, λέγοντας στον κόσμο ότι είστε ακροδεξιοί και ότι είστε φασιστοειδοί ή ότι είστε λέπρα και διάφορα τέτοια τα οποία ακούγονται από τους υπουργούς, ξέρετε τι κάνουν. Δίνουν δικαίωμα στην κυρία Λεπέν να πάρει πόντους. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτή τη στιγμή την κυρία Λεπέν να είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις για την Ευρωβουλή. Μάλιστα. Δηλαδή ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Mm-hmm. Αντί να καταλάβουμε τα αιτήματα και να δούμε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε και να ανοίξουμε διάλογο, κατηγορούμε και λέμε είστε ακροδεξιοί και φασίστες. Μα δεν πιάνει πια αυτό το κόλπο, αν θέλετε, συσταγωγικά το βάζω, στον κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή λόγω της παγκοσμιοποίησης έχει τεράστια προβλήματα. Επίσης, στη Γαλλία, για να κλείσω το σκεπτικό μου, είναι άλλα δύο στοιχεία. Το άλλο στοιχείο είναι το μεταναστευτικό ναι. και το άλλο είναι το στοιχείο της ταυτότητας. Το οποίο έχει σχέση με αυτό το στοιχείο της ασφάλειας. Ναι. Οι Γάλλοι βάζουν την ασφάλεια πάνω απ' όλα. Ακόμη και ο Μακρόν για την ασφάλεια μιλάει. Mm-hmm. Όταν λοιπόν από τη μία έχεις το πρόβλημα της απειλής της καθημερινής ζωής ναι. με διάφορες καταστάσεις mm-hmm. που δημιουργήσει η τρομοκρατία mm-hmm. και από την άλλη έχεις, αν θέλουμε, το πρόβλημα της ταυτότητας, δηλαδή ένας Γάλλος λέει ποιος είμαι ή δεν είμαι. Ναι. Αυτό το πράγμα δημιουργεί πρόβλημα στο Γάλλο. Και επίσης είναι κοινωνία. Θεωρείτε ότι μπορεί όλη αυτή η εξέλιξη με τα κίτρινα γυλαίκα να πυροδοτήσει πολιτικές εξελίξεις? Ναι. Θεωρώ, χωρίς να θέλω να βιαστώ, θεωρώ ότι οι πολιτικές εξελίξεις είναι εν εξελίξη. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε το Μάιο του 68. Ξεκίνησε έτσι. Εάν έχει ακόμη λίγη περισσότερη διάρκεια, το γεγονός ότι εχθές κάλεσε έκτακτο συμβούλιο και ο Υπουργός Εσωτερικών μίλησε για περίπτωση, ας το πούμε, στρατιωτικού νόμου, mm-hmm. Αυτά τώρα τι είναι? Δεν είναι δείγματα ότι η κατάσταση... Βέβαια δεν το δέχτηκε αυτό ο Μακρόν. Έτσι, ο Μακρόν δεν το δέχτηκε τώρα στην πρώτη φάση, γιατί όλοι πιστεύουν mm-hmm. ότι θα υπάρξει μια εκτόνωση. Ναι. Αλλά ήδη τα σημάδια δείχνουν ότι δεν πάμε για εκτόνωση, καθότι χτες μετά τα γεγονότα είπαν ότι συνεχίζουμε και θα επανέλθουμε, και όσο τους στηρίζει η μεγάλη πλειοψηφία των Γάλλων, αυτοί παίρνουν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Δεν αποκλείεται. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν αποκλείσατε κάθε άλλο παρά αποκλείσατε το ενδεχόμενο να δούμε ένα νέο Μάη του 68. Κοιτάξτε να δείτε, τα γεγονότα μοιάζουν, παρότι οι εποχές είναι διαφορετικές. Mm-hmm. Με μια διαφορά ότι τώρα είναι ακόμη πιο σκληρά τα μέτρα. Γιατί τότε ήταν οι φοιτητές οι οποίοι ξεσήκωσαν τους άλλους. Τώρα είναι οι εργαζόμενοι, ο μεσαίος Γάλλος που ξεσηκώνει το 73% της πλειοψηφίας που το στηρίζει. 73% στη Γαλλία. Είναι πρωτοφανές. Είναι συντριπτικό ποσοστό, ναι, όντως. Είναι πρωτοφανές. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Οι Γάλλοι δεν τους αρέσει οι καταστροφές. Μάλιστα. Κύριε Δαβέντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ο κύριος Δημοσθένης Δαβέντας, συγγραφέας, καθηγητής φιλοσοφίας και τέχνης στο Παρίσι. Έλληνας, ο οποίος ζει εκεί. Είχε πολιτευτεί παλαιότερα. Ίσως σας κάνει εντύπωση από αυτά που ακούσατε, αλλά παλαιότερα είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Νομίζω ήταν χαρακτηριστικά ιδιαίτερα όσα μας είπε. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα